δύο υποψήφοι, οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο μας στις εκλογές της 21 Μαΐου κοντά μας, εδώ μαζί για να συζητήσουμε τα της πολιτικής ατζέντας. Γρηγόρης Πασπάτης, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σας, κύριε Πασπάτης. Καλώς σας μεσημέρι και εσάς, κυρία Σοκενάκη, στους ακροατές σας. Και ο κύριος Γιώργος Λογιάδης, βουλευτής του Μέρα 25 και εκ νέου υποψήφιος. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Λογιάδη. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλό μήνα, αγωνιστικό. Αγωνιστικό βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι. Πάντα αγώνες. Είστε σε περίοδο που τρέχετε υποψήφοι, οργώνετε την περιφέρεια σε συνδυασμό βέβαια και με τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις οι περισσότεροι. Ακριβώς, και οι δυο μας. Και οι δυο σας. Και σας τιμάει αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι το επαγγελματικό κομμάτι είναι ένα μεγάλο κομμάτι στη ζωή και των υποψηφίων και αυτό νομίζω ο κόσμος το συνυπολογίζει. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο τη σημερινή μας συζήτηση περισσότερο από τα της πολιτικής επικαιρότητας και θέλω να ξεκινήσω, κύριε Πασπάτη, από εσάς. Διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Νέα Κρήτη το πρωτοσέλιδο για τον ΕΝΦΙΑ, τον οποίο καλούνται από το 2024 να πληρώσουν οι σεισμοπαθείς στο Αρκαλοχώρι. Και το λέω αυτό γιατί το Αρκαλοχώρι είναι ένα μεγάλο κομμάτι στην τοπική πολιτική ατζέντα. Διεκδικείται την ψήφο και ως κόμμα, αλλά και ως υποψήφοι μεμονωμένα των κατοίκων εκεί της περιοχής. Μια περιοχή η οποία πονάει ακόμα μετά τον σεισμό. Κοιτάξτε, πάντα όπου συμβαίνει μια φυσική καταστροφή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δεν είναι μικρό, έχουμε τα απόνερα, τα οποία πολλές φορές είναι σοβαρά, της φυσικής αυτής καταστροφής. Επειδή όλος τυχαίως, αύριο το απόγευμα θα δώσω μια πολιτική ομιλία στο πνευματικό κέντρο στη Μητρόπολη, στο πολυκέντρο στη Μητρόπολη, στο Αρκαλοχώρι. Τη Δευτέρα το απόγευμα, καθότι εγώ δεν ήμουν βουλευτής, είχα κάνει μια συνάντηση με το Σύλλογο Συσποθών, την Ελπίδα. Όπου εκεί μου ανέλησαν τα προβλήματά τους από τη δικιά τους οπτική. Έχω παρακολουθήσει φυσικά και όλη την κυβερνητική πρακτική, την κυβερνητική λειτουργία σε ό,τι αφορά το Δήμο Μινώα και ιδιαίτερα το Αρκαλοχώρι που ήταν η εστία. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχουν αποδεσμευθεί ένα πολύ μεγάλο ποσό για τους ανθρώπους εκεί. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχουν διοριστεί κάποιοι μηχανικοί. Γνωρίζουμε από την άλλη, όπως μου λένε και οι άνθρωποι εκεί, ότι οι μηχανικοί πιθανά αριθμητικά δεν επαρκούσαν, ούτε χρειαζόντουσαν περισσότερο. Σίγουρα δεν αρκούν, κύριε Πασπάτη, οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες. Είναι μεγάλες. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Κοιτάξτε, παντού είναι αυτό. Νομίζω ότι η κυβέρνηση λειτουργήσε όσο καλύτερα μπορούσε για τη χρονική περίοδο. Είναι αυτή τη στιγμή 2 χρόνια περίπου που είμαστε από το σεισμό. Σεπτέμβριο του 2021 έγινε. Και πιστεύουμε ότι τα αιτήματα τα οποία βλέπουμε τώρα να έχουν οριμάσει, η απλοποίηση κάποιων διαδικασιών, η πρόσληψη, ειδικά για τα πράσινα σπίτια, η πρόσληψη των κάποιων μηχανικών παραπάνω και η φορολογική, ας το πούμε, διευκόλυνση των ανθρώπων οι οποίοι είναι σεισμοπαθείς, νομίζω ότι τα έχουμε λάβει σαν ερεθίσματα και σαν αιτήματα από την τοπική κοινωνία και τα οποία όσοι εκλεγούν θα τα διαβιβάσουν αρμοδίως, που λέμε. Είναι πάντως ένα δεδομένο αυτό για τον ΕΝΦΙΑ και νομίζω ότι θα πρέπει και εσείς ως πολιτικό προσωπικό, αναφέρομαι και στους δύο, να το δείτε σοβαρά. Όταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βγει από το σπίτι του, το οποίο προφανώς δεν είναι και κατοικήσιμο και καλείται να πληρώσει ΕΝΦΙΑ για αυτό το 24, είναι στη σφαίρα του παραλόγου. Δεν διαφωνώ, κυρία Σφακενάκη. Αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτού του είδους φυσικές καταστροφές πάντα υπάρχουν έντονα προβλήματα τα οποία έχουν μια διάρκεια και η αντιμετώπιση τους, όπως είναι η λειτουργία του ελληνικού κράτους, και η λειτουργία του ελληνικού κράτους είναι διαχρονικά άργη. Και αν τώρα σε κάτι θέλω να περηφανεύομαι σαν νεοδημοκράτης και ειδικά, ας το πούμε, οπαδός ή υποστηρικτής της προηγουμένης κυβερνήσεως για το 19-23, είναι ότι αυτή την λειτουργία, η οποία ήταν σε ορισμένες διαδικασίες εξαιρετικά αργή, προσεπάθησε πολλές φορές αποτελεσματικά, πολλές φορές όχι. Έχουμε πει δεν είμαστε ούτε η
θεοί είμαστε, ούτε μπορούσαμε μέσα 4 χρόνια να λύσουμε όλη την παθογένεια του ελληνικού συστήματος. Για μια κυβέρνηση προσεπάθησε όμως να κάνει κάποια πράγματα, να τα κάνει πιο απλά και πιο γρήγορα. Κύριε Πασπάτη, για μια κυβέρνηση λοιπόν που έχει κάνει σημαία το πόσο γρήγορα, πιο γρήγορα τουλάχιστον κινούνται κάποιες διαδικασίες του κράτους, ότι καταπολεμά την γραφειοκρατία, ψηφιοποίηση του κράτους και όλα αυτά. Είναι ικανοποιημένη μια κυβέρνηση λοιπόν που έχει κάνει αυτή την σημαία με τους ρυθμούς τους οποίους κυλάνε οι διαδικασίες τώρα καλοκαίρι. Η κυβέρνηση, κυρία Σφακιανάκη, σε ό,τι αφορά τον τομέα της επιτάσσυνσης των διαδικασιών και ειδικά διαμέσου του ψηφιακού κράτους, είναι ευχαριστημένη σε πάρα πολλούς τομείς. Φυσικά υπάρχουν και τομείς όμως οι οποίοι, όπως παραδείγματος χάρη είδατε τα εμβόλια, πώς πήγε αυτή η διαδικασία, που πήγε άριστα, είναι όμως και τομείς που τα βήματα είναι πιο αργά. Πιο αργά. Πιστεύουμε ότι σε διαδικασία βάθους χρόνου, ναι, και ειδικά αν είμαστε εμείς ο κεντρικός πολιτικός άξονα, αν έχουμε την κυβέρνηση εμείς, ότι κάποια πράγματα θα τα πάμε ακόμα καλύτερα, για το λόγο ότι τα προβλήματα τα ξέρουμε και έχουμε δει και τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν και μπορούμε με ήπιους ισχυρισμούς να τους παρακάμψουμε. Κύριε Λουγιάδη. Πρώτα απ' όλα να πω ότι παρακολουθώ την διακρίνηση, συγχαρητήρια. Με βοήθησε πάρα πολύ 4 χρόνια τώρα ως βουλευτή να αναδείξω πάρα πολλά θέματα τα οποία διαβάζουμε στην εφημερίδα σας, στον πρωτογενή τομέα, τροχεία και τόσα άλλα θέματα. Και πραγματικά σας ευχαριστώ και μπράβο σας. Ο τίτλος σας σήμερα πραγματικά άψογος, έμφυα στα συντρίμια. Έμφυα στα συντρίμια. Ακριβώς είναι αυτό είναι. Τι τόσα κάνουμε? Χρόνια. Τι κάνουμε? Τα έχουν πετάξει όλα στα συντρίμια. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα προεκλογικό πάλι πυροτέχνημα της κυβέρνησης να πει ότι θα καταργήσουμε τον έμφυα και ούτω καθεξής. Γιατί δεν το κάνουν στα χρόνια? Γιατί δεν γίνεται σε κάθε καταστροφή αυτόματα αυτό? Δεν μπορείς να πληστηριάζεις από την πρώτη στιγμή, να το πω πιο πίσω λίγο, από την πρώτη στιγμή της καταστροφής και ο Γιάννης Βαρουφάκης ήρθε στην Κρήτη και ήταν στο Αρκαλοχώρι και εγώ προσωπικά ήμουν εκεί πέρα, στηρίζαμε τους ανθρώπους που γίνεται. Πήγαμε πρόσφατα πάλι που ήρθε ο Βαρουφάκης, ο Γιάννης στο Αρκαλοχώρι και μας είπαν ότι η κατάσταση χειροτερεύει. Τι χειροτερεύει? Ακόμη και πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας σεισμοπλήκτων γίνονται. Ακόμη και δεσμεύσεις λογαριασμών, κατασχέσεις λογαριασμών γίνονται. Οι άνθρωποι μένουν στα κοντέινερ. Είπαν άνθρωποι και εγγόνια θα γεννηθούν στα κοντέινερ. Αυτά τα πράγματα είναι επίτρεπτα για ένα κράτος σωστό. Όταν είχε έρθει αμέσως με τον σεισμό ο κ. Μητσοτάκης εδώ πέρα, είχε πάει μία μέρα πριν στη Γαλλία με τις φρεγάτες, είχε πει και φρεγάτες και ανοικοδόμηση. Φρεγάτες βλέπουμε, Ραφάλ βλέπουμε, όλα τα βλέπουμε. Ανοικοδόμηση και στήριξη του Αρκαλοχωρίου και γενικά όλων αυτών των περιοχών και του Αρκαλοχωρίου δεν υπάρχει. Μπήκε δηλαδή σε δεύτερη μοίρα αυτό ούτε το κομμάτι. Ούτε σε τελευταία μοίρα, σε καμία μοίρα. Όταν οι άνθρωποι αυτοί ξεχασμένοι από τον Θεό, δεν υπάρχει μοίρα. Ποια μοίρα? Αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν σπίτι, για ποια μοίρα μιλάμε? Άρα λοιπόν ουσιαστικά είναι τραγικό αυτό που έχει γίνει με το Αρκαλοχώρι και όχι μόνο με το Αρκαλοχώρι, αλλά και με άλλες σεισμοπληκτές περιοχές. Συζητάμε εδώ στην Κρήτη, ασφαλώς είμαστε εδώ πέρα για την Κρήτη, αναφερόμαστε ως υποψήφιοι βουλευτές και οι δύο. Αλλά η κατάσταση για όλη την Ελλάδα είναι τραγική. Με την τι πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα, κύριε Λουγιάδη? Δηλαδή, ποιες είναι οι πρωτοβουλίες του Μέρα 25 σε ό,τι έχει να κάνει με τους σεισμόπληκτους στην περιοχή εκεί? Πρώτα απ' όλα, η κατάργηση του πληστηριασμού της πρώτης κατοικίας. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζονται αυτοί οι πληστηριασμοί. Δεύτερον, άμεσο κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, το οποίο εκτοξεύει τις τιμές και την ακρίβεια. Δεν μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Και υποστήριξη άμεσα των ανθρώπων αυτών με κάθε δυνατό τρόπο. Είναι αδιανόητο να έχουν απεξιωθεί οι Δήμοι. Ο Δήμος τώρα μηνό απεδιάδος. Μας είχε στείλει σε όλους τους βουλευτές ο Δήμαρχος μία επιστολή να τους στηρίξουμε ότι έχει ένα μηχανικό αρχιτέκτονο. Μάλιστα την ώρα που έχουν γίνει τόσες καταστροφές στο Αρκαλοχώρι και γίνεται και το μεγαλύτερο αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή στο Αρκαλοχώρι, στο Καστέλι δίπλα. Και δεν υπάρχουν οι άνθρωποι να στηρίξουν αυτά τα έργα τα οποία εξαγγέλει ή θέλουν να κάνουν. Δεν υπάρχουν λοιπόν υποδομές, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει η χρηματοδότηση. Αυτό. Πρέπει λοιπόν να κάνεις αυτό που λέμε εμείς στο Μέρα 25, ρήξη με όλα αυτά. Αλλά για να κάνεις ρήξη, πρέπει να έχεις πολιτική βούληση. Εκεί δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Εκεί ουσιαστικά υπάρχει μια τεράστια εσωτερική μετανάστευση. Πάρα πολλές επιχειρήσεις κλείνουν. Ο πρωτογενής τομέας καταραίει περαιτέρω. Και ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι θα είναι κερδισμένοι θα είναι αυτοί τα κοράκια τα οποία θα πάρουν τις περιουσίες των ανθρώπων μπυρ παρά. Θέλω να μείνουμε λίγο στο κομμάτι των υποδομών, κύριε, και όσο ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του βόρειου ειδικού άξονα Κρήτης. Και εκεί μπορώ υπάρχουν... να πω κάτι στον κύριο Ιωάννη. Βεβαίως. Διότι ο κύριος Λογιάδης, με την ευφυΐα που τον διακρίνει, προσπάθησε να διακομωδήσει λίγο την ιστορία ή να βάλουμε σε αντιπαράθεση, ευθεία πολιτική αντιπαράθεση, το φρεγάτες ή Ραφάλπους, να το πούμε, ή
βοήθεια των ανθρώπων που, έχουν, που είναι θύματα μιας φυσικής καταστροφής. Εννοείται ότι μια υπεύθυνη αστική κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να κάνει και τα δύο. Εννοείται. Διότι και η ενδυνάμωση της στρατιωτικής δύναμης της χώρας, της δυνάμεως πυρός, του αμυντικού πυρός της χώρας, είναι μεγίστης σημασίας, διότι γνωρίζουμε όλοι σε ποιο σταυροδρόμι πολιτικο-γεωγραφικό, γεωστρατηγικό ζούμε. Από την άλλη, φυσικά πρέπει να βοηθούμε τα βέλτιστα, τα μέγιστα, όσο μπορούμε τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται οξέως σε μια φυσική καταστροφή. Δεν μπορούμε να βάλουμε δηλαδή σε αντιπαράθεση ότι θα μειώσουμε την αμυντική μας δύναμη με σκοπό ή τις δαπάνες που κάνουμε για την αμυντική μας, για την εθνική μας άμυνα, σε σχέση με κάποιες φυσικές καταστροφές, οι οποίες μονίμως πάντα θα συμβαίνουν. Άμα βλέπουμε ανά ένα-δύο χρόνια κάποια φυσική καταστροφή με ευθύνες ή μη συμβαίνει, που θα συνέβαινε, συμβαίνει και θα συμβαίνει πάνω στη χώρα. Πιο ανθρώπινο όμως ήταν, το πιο ανθρώπινο θα ήταν πρόσφατα που ήρθε ο Πρωθυπουργός πάλι στην Κρήτη να δεχθεί πάλι τους σεισμόπληκτους και απαξίωσα τους δει. Τι σημαίνει αυτό? Ούτε καν οι άνθρωποι του ζήτησαν να τον δουν και δεν τους δέχτηκε. Και ασφαλώς πρέπει αυτόματα να γίνονται, και αν υπάρχει ασφαλώς κίνδυνος όπως λέτε, να δούμε τι θέματα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με τους εξοπλισμούς. Πρέπει αυτό να το δούμε σφαιρικά, όπως επίσης και αυτόματα να γίνεται αυτό το πράγμα. Να στηρίζονται αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι χτυπιούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα, από σεισμούς, από καταπολισμούς και σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η Κρήτη. Και η Κρήτη βέβαια. Το θέμα είναι λοιπόν πώς αντιμετωπίζουμε τις φυσικές καταστροφές. Αλλά μέχρι τώρα πήγαμε μονόπαντα. Πήγαμε στις φρεγάτες και στα Ραφάλ. Δεν θέλω να διακόπτω τη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι καμιά φορά η διακοπή έχει ένα δημιουργικό χαρακτήρα. Παρακαλώ, δεν μπορούμε να πω. Ζωηρή συζήτηση, ναι. Αρκεί όχι, να όχι, εγώ θέλω απλώς να έχει ένα πολιτικά δημιουργικό χαρακτήρα. Ναι, το ότι δεν μπορούμε να μην δεχτούμε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι στους 66 δισεκατομμύρια ευρώ. Ότι υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες απορρόφησης αυτών των χρημάτων, το αναγνωρίζω. Ότι μπορεί να έλειπαν οι διαδικασίες, να μην υπήρχαν τα ανάλογα παραστατικά, να μην υπήρχαν οι διαδικασίες οι οποίες χρειάζονται να γίνει αυτή η απορρόφηση των χρημάτων, το καταλαβαίνω. Αλλά από την άλλη, όμως, ότι να κατηγορούμε από την άλλη την κυβέρνηση ότι αδιαφόρησε, νομίζω ότι αυτό είναι λάθος. Mm-hmm. Γιατί δεν αδιαφόρησε. Το κρατάω. Ο Πρωθυπουργός, αγαπητέ φίλε Γρηγόριο, ο Γρηγόριος είναι αδερφικός φίλος, τον εκτιμώ και πιστεύω ότι τώρα. Πολιτική είναι. Μα γιατί δεν ακριβώς. Δεν το γνωρίζω το θέμα. Πιστεύω ότι. Να του δεχτεί του ανθρώπου τουλάχιστον ότι να του θυμίσει, να του πει παιδιά, εδώ πέρα είμαστε. Κάτι να πει ως Πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δείξει ότι έχει μία. Ότι είναι στο δρόμο της πολιτικής ευθύτητας, το οποίο σημαίνει ότι όταν βλέπει κάποιους, τους βλέπει για να πει κάτι. Σαν φυσικό πρόσωπο, σαν Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν το ευκολότερο να κάνει μια επικοινωνιακού τύπου συζήτηση. Πάντως, κύριε Πασπάτη, κρατάμε ότι και ξενοδοχείο υπάλληλοι και το εργατικό κέντρο είχε ζητήσει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, κάτι το οποίο δεν έγινε. Και αυτό είναι ένα μεγάλο παράπονο για τον κλάδο του. Το αντιλαμβάνεστε ότι όλοι οι άνθρωποι, όλη η μαχόμενη κοινωνία, θα ζητά συναντήσεις με τον. Με τον υψηλότερα καθήλυνα αρμόδιο. Είχε δεσμευτεί ο ίδιος ότι θα γίνει. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ για το γραφείο του, το καταλαβαίνετε αυτό. Το πράγμα. Σίγουρα, ναι, δεν μπορώ να το απαντήσω, δεν ξέρω ποιο ήταν το πολιτικό σκεπτικό. Εκτιμώ ότι οι ξενοδοχοί υπάλληλοι ή άλλες κατηγορίες θα έχουν δει τους καθήλυνα αρμοδίους και θα έχουν ενημερωθεί για τα προβλήματά τους. Νομίζω ότι οι άνθρωποι στο Αρκαλοχώρι, αν από ένα δεν μπορούν να έχουν παράπονο, είναι από τη συνδρομή των ανθρώπων της κυβερνήσεως. Το αν αυτή ήταν αποτελεσματική ή όχι, αντιλαμβάνομαι αυτές τις ενστάσεις. Για να προχωρήσουμε λίγο τη συζήτηση και να προλάβουμε να βάλουμε και άλλα πράγματα στο τραπέζι, υπάρχει ένας βόρειος οδικός άξονας Κρήτης και επιμένουν να το φέτο αυτό στους υποψήφιους που φιλοξενώ εδώ μέσα από τη συχνότητα του 94. Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο παράπονο στον κόσμο και θα ξεκινήσω από εσάς πάλι, κύριε Πασπάτη, λόγω του ότι είστε του κυβερνώντος κόμματος, που μας φέρνει τον ΒΟΑΚ, λοιπόν, τον Βόρειο Ειδικό Άξονα Κρήτης. Δεν αμφισβητεί κανένας ότι χρειάζεται. Νομίζω ότι αυτό είναι μια κοινή παραδοχή όλων μας, ότι χρειάζεται ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος. Είναι όμως απαραίτητο να γίνει υπό τη μορφή που γίνεται, με την έννοια πια θα πληρώνει διόδια ο κάτοικος του Ηρακλείου σε δύο σημεία του Βόρειο Ειδικού Άξονα Κρήτης, τα οποία είναι πολύ κομβικά, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, λίγο έξω από το αεροδρόμιο και λίγο έξω από τα ελληνοπεράματα. Εκεί θα είναι η κόμβη των δύο-δύο. Δεν εγκλωβίζονται έτσι κάτοικοι του Ηρακλείου σε έναν αυτοκινητόδρομο. Θα τον πληρώσουμε τριπλά, τετραπλά. Να σας πω κάτι, κυρία Σοκενέκη. Είναι κάτι το οποίο το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα. Και μια φορά μάλιστα με τον
Γιώργο το Σασίνη, είχα και μια εμπλοκή τηλεοπτική για αυτό το θέμα. Το γελάω δηλαδή σε αυτό. Διότι εγώ εδώ και 5-6 χρόνια έλεγα το εξής. Όταν άκουγα ότι να έχουμε ένα βόρειο δικό άξονα με χωρίς καθόλου διόδια, το άκουγα άσχημα αυτό. Διότι είμαστε Ελλάδα. Mm. Σε όλη την Ελλάδα οι νέοι αυτοκινητόδρομοι που έχουν γίνει, η Παθέ, Πάτρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Εύζωνη, η Εγνατία Οδός, παντού υπάρχουν διόδια. Δεν είμαστε άλλοι Έλληνες πολίτες εμείς από τους υπόλοιπους Έλληνες που αναγκάζονται και πληρώνουν διόδια. Αυτό δεν το δεχόμουν ποτέ, ότι ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη έπρεπε να είναι μηδενικών διοδίων. Είναι σε σωστά σημεία αντιλαμβάνομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε μία περιφέρεια και ότι για να μην έχεις, ότι έχεις το δικαίωμα να απαιτήσεις μετά περιφερειακούς δρόμους. Διότι δεν μπορεί ο πολίτης ο οποίος θέλει να μετακινείται σε μικρές αποστάσεις να υποχρεούται κάθε μέρα να πληρώνει τα διόδια. Αυτό το καταλαβαίνω πλήρως και πιστεύω ότι εκεί θα υπάρξουν, εάν δεν υπάρχουν περιφερειακοί δρόμοι στο ΒΟΑΚ, δεν το ξέρω, δεν είμαι μηχανικός σε αυτό, δεν ξέρω δηλαδή τον ακριβή σχεδιασμό που έχουν κάνει, σίγουρα θα υπάρξουν ρυθμίσεις όπως υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα σε αυτό το πράγμα. Αλλά από το ένα σημείο να πάμε να πούμε τα καθόλου διόδια τα οποία λέγαμε πριν μερικά χρόνια, το θεωρώ ότι ήταν ένα. Και το θεωρούσα, όχι μόνο τώρα. Εγώ το έλεγα και από την εποχή που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Το έλεγα ότι είναι λάθος να μην το συζητήσουμε αυτό. Θέλουμε ένα αυτοκινητόδρομο, ο οποίος θα είναι πραγματικά προδιαγραφών του 2040, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, θα είναι ένας δρόμος ο οποίος θα γίνει. Αρκεί να μην φτάσουμε το 2040 και να μην τον έχουμε ακόμα, κύριε Βασπάτη. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι έγινε, δηλαδή, βλέπετε ότι έγινε επί δικτατορίας ουσιαστικά η πρώτη εθνική οδός, και η οποία μετά έχουν γίνει με κάποια αργά μεν, αλλά δυναμικά βήματα έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στο δρόμο. Άλλες καλές, άλλες κακές. Τώρα θέλουμε να κάνουμε ένα δρόμο ο οποίος τουλάχιστον θα δώσει μια ταυτότητα στη συγκοινωνία της Κρήτης, στο βόρειο κομμάτι, για τουλάχιστον για 50 χρόνια. Να μας κάνει το σχολείο του και ο κύριος Λογιάδης. Είναι ουτοπικό, κύριε Λογιάδη? Και συγγνώμη, για να πω και εκεί τελειώνω, ότι η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης, κυβέρνηση αυτή, έσκυψε πάνω στο θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει μάλλον ασκήσεις επί χάρτου. Δεν είχε κάνει ουσιαστικά πράγματα ο κ. Σπρίτης. Η Νέα Δημοκρατία έσκυψε, βρήκε χρηματοδότηση και έχει φανεί αυτό το οποίο, ναι, μεν τώρα μερικοί το γελάνε πολιτικά, ότι μόνο μπολντόζες κτλ. Θα δείτε σε δύο χρόνια τι θα γίνει μέσα στο Χερσόνησο, στους Νεάπολης. Κύριε Λογιάδη, σας καλύπτει σας εικόνα που βλέπετε για τον ΒΟΑΚ και ο σχεδιασμός, και μήπως τελικά αυτό που λέει ο κ. Πασπάτης, δεν γινόταν να γίνει αλλιώς η χρηματοδότηση και να έχουμε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο? Για εμάς το ΜέΡΑ25, ο ΒΟΑΚ δεν έπρεπε να έχει διόδια καθόλου. Ο ΒΟΑΚ είναι για όλο το νησί της Κρήτης. Δεν είναι μόνο για τους χρήστες που θα οδηγούν πάνω στο ΒΟΑΚ, που θα πηγαίνουν στο ΒΟΑΚ να πληρώνουν διόδια. Θα είναι για τον κάθε κριτικό, για τον κάθε άνθρωπο που μένει στην Κρήτη, προς όφελός του. Άρα λοιπόν πρέπει να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, όπως επίσης ένα τμήμα του θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τα ήδη υψηλά, ήδη από τους υψηλούς φόρους, τους ειδικούς φόρους, τα καύσιμα που έχουμε στην Κρήτη. Τα καύσιμα στην Κρήτη είναι πολύ υψηλότερα από ό,τι στην άλλη Ελλάδα. Δεν έχουμε το μεταφορικό ισοδύναμο στην Κρήτη. Επιβαρυνόμαστε με ακριβότερα καύσιμα από την Ελλάδα. Θα μπορούσε ένα κομμάτι των καυσίμων αυτών, των φόρους, να πηγαίνει να χρηματοδοτεί, όπως γίνεται και στην Ελβετία, όπως γίνεται και σε άλλα κράτη. Όχι να αυξήσουμε τους φόρους. Πρέπει ο ΒΟΑΚ να είναι δημόσιο έργο, είναι για όφελος όλης της Κρήτης. Αλλά να πούμε το άλλο θέμα, ότι όσους ΒΟΑΚ και αν φτιάξουμε, δεν λέμε το πρόβλημα. Διότι όταν λέμε ότι θα πει η Κρήτη αναπτύσσεται περαιτέρω με περισσότερους κόμβους, περισσότερο κόσμο, με μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, χρειαζόμαστε ουσιαστικά αυτό που υπάρχει μια μελέτη από το 1952 επί Σοφοκλή Βενιζέλου, ένα τρένο, είχαν προδιαγράψει οι Αμερικάνοι. Μέσω σταθερής τροχιάς, λοιπόν. Μέσω σταθερής, ναι, το οποίο θα γυρίζει γύρω-γύρω την Κρήτη. Μέσω σταθερής τροχιάς γύρω από την Κρήτη. Αυτό όχι μόνο όμως, στο, όχι βάζει μόνο στο ΒΟΑΚ, περιθώριο, ναι, την αναγκαιότητα του βόρειου. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Πρέπει να έχει ένα σωστό. Σας είπα προηγουμένως ότι διαβάζουμε εδώ πέρα, έχουμε το πρόβλημα με τα τροχαία ατυχήματα. Είμαι και στην Επιτροπή Ειδικής Ασφάλειας της Βουλής και βλέπουμε το πόσο καταστροφικές είναι οι υποδομές μας, και όχι μόνο ΒΟΑΚ, και όλες οι υποδομές. Όλο το δίκτυο. Ακριβώς. Αλλά πέρα από αυτό πρέπει να δούμε και το άλλο θέμα. Παραδείγματος χάρη, πώς θα πηγαίνει τώρα, κάνουμε το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Πώς θα πηγαίνουν εκεί πέρα καύσιμα? Το έχουμε, δεν υπάρχει μελέτη, δεν υπάρχει προγραμματισμός πώς θα πηγαίνουν εκεί πέρα τα καύσιμα, και αυτό από το ΒΟΑΚ θα γίνεται. Όλα αυτά λοιπόν, ο ΒΟΑΚ αργεί πάρα πολύ. Τόσα χρόνια ΒΟΑΚ συζητάμε, και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί ΠΑΣΟΚ πριν και επί Νέα Δημοκρατία σήμερα. Όλα αυτά είναι ουσιαστικά για να κόβουμε κορδέλες
προεκλογικά. Και τι άλλο, θα πρέπει κανονικά το Υπουργείο να λαμβάνει υπόψη του τις τοποθετήσεις εδώ πέρα της τοπικής κοινωνίας, της περιφέρειας Κρήτης, του ΤΕΤΑΚ, που στέλνουν συνέχεια τις τοποθετήσεις πάνω στη χάραξη, στην δημιουργία, στην αναβάθμιση του ΒΟΑΚ. Διότι η Αθήνα μόνο σχεδιάζει στα χαρτιά. Άρα μετά... οι φορείς οι οποίοι λειτουργούν συμβουλευτικά, όπως είναι το ΤΕΤΑΚ, και το ΤΕΤΑΚ εισακούγονται? Όχι, βέβαια. Γι' αυτό συνέχεια αντιδρούν και η περιφέρεια Κρήτης αντιδρά και προσπαθούν να εισακούσουν. Κανονικά αυτό το πράγμα πρέπει να σχεδιάζεται εδώ στην Κρήτη. Mm-hmm. Η Κρήτη γνωρίζει τα δεδομένα του ΒΟΑΚ και του κάθε ΒΟΑΚ. Πάντως, κύριε Πασπάτη, αυτό είναι ένα παράπονο και από τους φορείς όπως είναι το ΤΕΚΤΑΚ. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Σφακιανέκη. Η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και όχι του εφικτέου. Mm-hmm. Είναι εφικτέο αυτή τη στιγμή να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι όμως η τέχνη του εφικτού και το θέμα είναι να βρούμε σημαντικές χρηματοδοτήσεις. Αν κάποιος ανατρέξει την προσωπική μου ιστορία, εννοώντας τα πολιτικά επάνω, ήμουν από αυτούς που δεν ήμουν υπέρ του αεροδρομίου Καστελίου, όχι ότι τώρα δεν είμαι, ότι δηλαδή είχαμε βγάλει κάποιες ενστάσεις για κάποια θέματα τα οποία υπήρχαν. Εκ του αποτελέσματος ίσως είχα άδικο τότε. Ίσως είχα άδικο. Εκ του αποτελέσματος, γιατί πιστεύω ότι το αεροδρόμιο. Βάζετε αυτό, ένα ίσως βέβαια. Ναι, βάζω, το αεροδρόμιο αυτό εκεί θα δώσει τέτοια δυναμική, η οποία θα είναι εξαιρετικά μεγάλη. Φυσικά θα έχουμε και τις επιπλοκές του, ότι πιθανά η πεδιάδα στην περιοχή εκεί από πλευράς δυναμικότητας στον πρωτογενή τομέα μπορεί να υποστεί κάποια καθίζηση σε αυτή την περιοχή. Ωστόσο, οικονομικά θα υπάρξει μια στήριξη η οποία θα είναι πολύ μεγάλη και θα στηρίξει όλο το νησί. Εάν ειδικά μιλήσουμε από τα 9 εκατομμύρια επιβάτες που έχουμε, να πάμε στα 18-19 εκατομμύρια. Και εάν το θέμα έχουμε τις υποδομές για να τους υποστηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί καλά να τους υποδεχτεί. Καλά να τους υποδεχτεί το αεροδρόμιο, το διεθνές, το μεγάλο, το ωραίο. Θέλω να πω το εξής. Με το δικό δίκτυο, τι γίνεται με το νερό, τι γίνεται με βασικά θέματα. Πού είναι αυτά όλα. Είναι η τεχνική του εφικτού. Αυτή τη στιγμή, σαφέστατα, θα συμφωνούσα και εγώ να υπάρχει ένα μέσο σταθερής τροχιάς, το οποίο να μπορείς να πηγαίνεις από το Ηράκλειο στο αεροδρόμιο. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας οικονομικής του μέτρου αυτού, ειδικά τους χειμερινούς μήνες. Τώρα, όσο για το τρένο, εάν δούμε ότι ο τουρισμός στα επόμενα 15-20 χρόνια, όπως αλλάζει η ζωή μας, μπορεί να αλλάξει και ο τουρισμός. Δεν θα είναι δηλαδή ο τουρισμός πάντα που θα πηγαίνει στο ξενοδοχείο του αγαπητού μου φίλου του Γιώργου, που θα έρχεται και θα τον παίρνει το λεωφορείο και θα τον πηγαίνει στο ξενοδοχείο του. Μπορεί πιθανόν ο ιδιωτικός τουρισμός, ο individual τουρισμός, να είναι πολύ μεγαλύτερος. Οι οποίοι αυτοί θέλουν να χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς. Άρα το αεροδρόμιο και ο ΒΟΑΚ, που είναι δύο έργα που θα δώσουν τη δυναμικότητα του νησιού για τα επόμενα 30 χρόνια, θέλουν υποστηρικτικά έργα. Ένα υποστηρικτικό έργο ήδη είναι εν εξελίξη. Είναι η σύνδεση με τη Μεσαρά. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ μεγάλος προβληματισμός στη Μεσαρά, κύριε Πασπάτη, για το πώς θα φτάνουν στο αεροδρόμιο. Είμαι από τους ανθρώπους που το έχω πει και το ξέρουμε, και πιθανότατα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσει να υπάρξει δρόμος, ο οποίος θα πιστεύω ότι όταν λειτουργήσει. Δεν είναι μόνο το βόρειο κομμάτι του Ηρακλείου για τη στήριξη, είναι και το νότιο. Όταν θα λειτουργήσει το αεροδρόμιο Καστελίου. Πιστεύω με το 28 στην περίπτωση ότι θα είναι έτοιμος και ο δρόμος που συστηθεί τη Μεσαρά. Τώρα από εκεί και πέρα οι κάθετοι άξονες και το μέσο σταθερής τροχιάς, γιατί πραγματικά ο μέσος Ηρακλειώτης μπορεί για ένα χρονικό διάστημα να έχει κάποιο πρόβλημα. Αυτά λίγο τα προβλήματα τα βλέπουμε εν εξελίξη, πάντα με τις δυναμικότητες, πάντα με τις δυνατότητες που έχουμε να τα χρηματοδοτήσουμε, κυρία Σφαγιανάκη, γιατί φτάνουμε σε σημεία να μην κάνουμε ένα έργο, γιατί δεν βρίσκουμε τίποτα. Έχουμε ολοκληρώσει ένα πρώτο κύκλο σε αυτή μας την συζήτηση. Θα πάμε σε μία σύντομη διακοπή. Πάντως, για τρένο έχουν και πολύ μικρότερα νησιά, κυρία Σφακιανάκη. Πολύ μικρότερα νησιά της Μεσογείου. Mm-hmm. Τρένο μέσω σταθερής τροχιάς. Νομίζω ότι πρέπει να μείνει στη συζήτηση. Εννοείται την Κορσική. Και τη Σικελία και πάρα πολλά άλλα μέρη. Και το τρένο αυτό πρέπει να είναι κανονικά για το βόρειο κομμάτι, από την Κίσαμο μέχρι το Παλαιά Καστροσιτίας. Πάντως, η Νέα Δημοκρατία έχει ασκήσει κριτική και στον ΣΥΡΙΖΑ για το ότι είχε βγάλει από τις μελέτες το κομμάτι του μέσου σταθερής τροχιάς. Κοιτάξτε, ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ο ΒΟΑΚ. Και δεν έχουμε προβλέψει να αφήνουμε κάτι, να αφήσουμε ένα διάδρομο στη μέση για αυτά. Αλλά όλα αυτά, κυρία Σφακιανάκη, είναι κόστος.
Είναι κόστος, αλλά μην προχωράμε σε μπαλό. Και δεν μπορούμε, να φτάσουμε μια στιγμή να μην κάνουμε ένα ζωτική σημασία έργο που κάθε χρόνο χάνουμε ανθρώπους. Δεν είναι μόνο τα λεφτά, είναι ότι χάνουμε ανθρώπους. Ως μέρα 25 είμαστε κατά του αεροδρομίου, είμαι και εγώ, παρότι είμαι ξενοδόχος και περνάτε αεροπλάνα από πάνω από το ξενοδοχείο μου και οχλούν τους πελάτες μου, πολύ καλά το ξέρετε όλοι. Είμαι κατά του αεροδρομίου στο Καστέλι. Καταστρέφει πολλά θέματα. Κύριε Λογιάδη, αυτό γίνεται. Γίνεται, αλλά ο τουρισμός είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Ακριβώς, όχι το κομμάτι, είναι οι υποδομές ακριβώς. Οι υποδομές που στηρίζουν τον τουρισμό μας, κύριε Λογιάδη. Οι υποδομές και ο βόρχη, το νερό και όλα αυτά τα πράγματα. Κύριε Λογιάδη, το κομμάτι του τουρισμού λοιπόν είναι ένα τομέα που γνωρίζετε και πάρα πολύ καλά. Είναι σημαντικό για την Κρήτη. Από εκεί προέρχεστε. Λέτε λοιπόν ότι εγώ είμαι κατά του αεροδρομίου Καστελίου. Την ίδια ώρα όμως γνωρίζετε κι εσείς ότι πάγιο αίτημα των περισσότερων τουριστικών φορέων ήταν και είναι οι υποδομές, οι οποίες έχουν να κάνουν και με την πώς έρχονται οι τουρίστες μας. Δηλαδή, σας ικανοποιεί η εικόνα του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης αυτή τη στιγμή για τόσους εκατομμύρια επισκέπτες? Όχι βέβαια. Και μάλιστα, κυρία Σφακινάκη, πολύ ωραία ερώτησή σας. Δεν είναι μέχρι πότε το 28 που θα αναφέρθηκε ότι θα είναι το αεροδρόμιο στο Καστέλι έτοιμο. Μέχρι τότε το αεροδρόμιο Καζαντζάκης πώς λειτουργεί? Δεν λειτουργεί ουσιαστικά. Είναι από τα χειρότερα αεροδρόμια της Ευρώπης. Και έχουμε τόσο κόσμο εδώ πέρα και δεν γίνεται κανένα έργο για το θέμα αυτό, για το Καζαντζάκη σήμερα. Και πάλι καλά, να είναι καλά ο αεροημενάρχης μας, ο φίλος ο κύριος Πιάκας, να το πω και δημοσίως, ο οποίος συνέχεια μόνος του προσπαθεί να βρει πόρους, δηλαδή πραγματικά συζητιανιά, να το πω δημόσια και συγγνώμη για την έκφραση, να μαζέψει χρήματα για να φτιάξει όσο μπορεί μπαλώματα στο αεροδρόμιο. Είναι απαξίωση το αεροδρόμιο αυτό. Έπρεπε όμως, κατά τη γνώμη μας και το ΜΕΡΑ25 και τη δικιά μου, το αεροδρόμιο αυτό να βαθμιστεί, να είναι ένα μεγάλο αεροδρόμιο, όλη αυτή η περιοχή να γίνει ένα καινούριο λοξό διάδρομο, όπως υπάρχουν μελέτες, όπως όλοι συμφωνούν, διότι τώρα οι πτήσεις από το εξωτερικό θα είναι μακρύτερες, θα έχουμε μεγαλύτερο κόστος, θα έχουμε μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση, θα έχουμε μεγάλη καταστροφή εκεί πέρα στην πεδιάδα. Όλα αυτά είναι μείον. Θα έχουμε μεγάλες αποστάσεις μεταφοράς κόσμου και από το αεροδρόμιο. Θα κλείσει το αεροδρόμιο της Σιτίας, το περιφερειακό αεροδρόμιο. Αυτά είναι όλα λάθος. Είναι φαραωνικά έργα τα οποία ουσιαστικά δεν μας βοηθούν στην ανάπτυξη αυτού που λέμε τουρισμού. Και δεν υπάρχουν και αντίστοιχες υποδομές. Εγώ ξέρω πως γίνεται ένα τεράστιο αεροδρόμιο, ακόμη και το Καζαντζάκης να φτιάχναμε πολύ ωραία και μεγάλο και παίρνοντας για την 126 και όλα αυτά. Χρειαζόμαστε και άλλες υποδομές. Χρειαζόμαστε υποδομές παντού. Χρειαζόμαστε υποδομές στο νερό. Χρειαζόμαστε υποδομές πρώτα απ' όλα επίσης στον πρωτογενή τομέα. Διότι εδώ πέρα λέμε για κριτική διατροφή, ελληνική διατροφή. Ποιο πρωτογενή τομέα? Έχει απαξιωθεί ο πρωτογενής τομέας. Λέμε συνέχεια για ποιοτικό τουρισμό. Ποιος είναι ο ποιοτικός τουρισμός όταν δεν μπορεί ο άνθρωπος από το ξενοδοχείο να βγει έξω, στο ξενοδοχείο μας, στην περιοχή μας, τα πεζοδρόμια είναι ανύπαρκτα. Βγαίνει ο πελάτης και δεν έχει πεζοδρόμια. Άρα λοιπόν για ποιο ποιοτικό τουρισμό μιλάμε? Εδώ πέρα δεν γίνονται επενδύσεις. Άρα ίσως θα έπρεπε να είμαστε και πιο αυστηροί, το κράτος, η κεντρική πολιτεία να είναι και λίγο πιο αυστηρή. Το αυστηρή βάλτε το βέβαια σε πολλά εισαγωγικά ή τουλάχιστον σε πιο καλή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί είναι και ζητήματα τα οποία άπτονται αμυγός στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ασφαλώς ο δρόμος ή η τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά από την άλλη μεριά όμως η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως είπαμε, με τα μνημόνια έχει απαξιωθεί. Δεν υπάρχουν ούτε πόροι ούτε άνθρωποι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν όλα εξαρτώνται από την Αθήνα. Mm-hmm. Πότε θα δώσει η Αθήνα χρήματα, πότε θα δοθούν αυτά τα πράγματα για να γίνουν. Βλέπουμε τώρα 3 χρόνια ο δρόμος του Κοκκίνη, περιοχή Δήμος Χερσονήσου. Το τι γίνεται? Ο τουρισμός λοιπόν είναι και επίσης υποδομές στο ανθρώπινο δυναμικό. Να εκπαιδευτεί το ανθρώπινο δυναμικό. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν, λέμε για έλλειψη, και μιλάμε για έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και στην Κρήτη, που είναι ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο νησί. Φανταστείτε σε μικρότερα νησιά. Άρα λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για τον τουρισμό? Υποδομές και ανθρώπινες υποδομές. Χρειαζόμαστε συλλογικές συμβάσεις εργασίας που να τηρούνται από όλους. Εγώ ως ξενοδόχος τώρα φωνάζω ότι κανονικά η επιθεώρηση εργασίας να πηγαίνει σε χάρη τους πάντες. Αλλιώς υπάρχει θέμα του ανταγωνισμού. Να υπάρχουν οι σχολές τουριστικών επαγγελμάτων. Διότι χωρίς αυτές δεν ζούμε. Δεν υπάρχουν στελέχη. Ψάχνουμε να βρούμε στελέχη και δεν υπάρχουν. Να υπάρξει επέκταση τουριστικής περίοδου. Εδώ ουσιαστικά δίδομαι στην Aegean και σε κάθε εταιρεία τόσα χρήματα στηρίξαμε με την πανδημία, με δισεκατομμύρια την Aegean. Να έχουμε πτήσεις όλο τον χρόνο κανονικά για να στηριχθεί ο 12μηνος τουρισμός. Όπως επίσης και οι άνθρωποι του τουρισμού, να σου πω, μου αναδείξαν δύο τεράστια θέματα. Μέχρι το 2016 οι ξενοδοχοί κατοχύρωναν το δικαίωμα της 20ετίας για να πάρουν το εφάπαξ τους. Καταργήθηκε το 2016 επί ΣΥΡΙΖΑ και θα έπρεπε να επανέλθει. Όχι, είναι θέματα τα οποία είναι ζωτική σημασία. Βάζετε πολλά θέματα, ναι, τα οποία καθένα έχει τη σημασία του. Ναι, βέβαια να επιστρέψουν στα βαρέα και ανθυγιεινά για όλες αυτές τις ειδικότητες που το 2012 με το πρώτο μνημόνιο καταργήθηκαν. Όλα αυτά τα πράγματα, ξέρετε, απαξιώνουν τους ανθρώπους να πάνε να δουλέψουν και στον τουρισμό. Πώς θα δουλέψαμε χωρίς δικού Έλληνες, διότι προσέξτε, να φέρουμε απ' έξω ξένους είναι αδιανόητο. Θα διαλύσουμε και τα ημερομίσια εδώ πέρα και το λέω εγώ αυτό, διότι
ως ξενοδόχος βλέπω, πεντάστερο ξενοδοχείο, βλέπω ότι το μεγάλο μας πλεονέκτημα στον τουρισμό είναι οι διανθρώπινες σχέσεις των επισκεπτών μας στην Κρήτη και των Ελλήνων που εργάζονται στα ξενοδοχεία. Αυτό πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρυφα. Κύριε Πασπάτη, ακούσατε τον κύριο Λογιάδη. Μιλάει για μια σειρά προβλημάτων λοιπόν στον τουρισμό, τα οποία ξεκινούν από τις υποδομές και φτάνουν μέχρι και στους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται μέσα στις τουριστικές επιχειρήσεις. Έχουμε επενδύσει αρκετά στο τουριστικό μας προϊόν, σε όλους αυτούς τους τομείς που ανέφερε ο κύριος Λογιάδης. Δεν είναι λίγοι, γιατί έχει να κάνει με την κατάρτιση του προσωπικού μας, έχει να κάνει με την υποστήριξη, έχει να κάνει με τον έλεγχο για τις συνθήκες με τις οποίες εργάζονται οι ξενοδοχοί πάλι. Τα έχουμε με το πρωτογενή τομέα, κύριε Σφακιανάκη, του πρωτογενή τομέα. Λέμε για υγιεινή διατροφή. Πάρα πολλά θέματα. Νομίζω ότι τα προβλήματα αυτά είναι γνωστά ακόμα και σε αυτούς που δεν έχουν την ποιότητα της γνώσης του κύριου Λογιάδη, ο οποίος είναι μέσα στο αντικείμενο. Γνωρίζομαι όλοι ότι ειδικά εδώ στην Κρήτη έχει αρχίσει να γίνεται μια κτηριακή ανάπτυξη και μια ανανέωση των ξενοδοχείων, γίνονται ανακαινήσεις πάρα πολλές. Φυσικά όταν δεν υπάρξουν οι ανάλογες υποδομές, είμαστε όμως αυτή την πορεία. Έγινε το φράγμα του, όπως λέμε. Ετοιμάζουν κάτω στη Μεσαρά το φράγμα του πλατή ποταμού. Κάνουμε την ενεργειακή σύνδεση της Κρήτης. Θέλω να πω ότι μπορεί τα βήματα να φαίνονται για τον πολύ κόσμο αργά. Άμα τα βλέπουμε όμως ανά δεκαετίες, γίνονται βήματα. Και πιστεύω πραγματικά ότι το νησί, με τα δύο αυτά έργα που προείπαμε και συζητήσαμε, το ΒΟΑΚ και το Καστέλι, που σε μια πενταετία νομίζω θα είναι έτοιμα, μαζί με την ενεργειακή σύνδεση και μαζί με την σωστότερη διαχείριση των υδατίνων πόρων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα μπορέσει να παίξει αυτό το ρόλο τον οποίο απαιτεί, συσσαγωγικά απαιτεί, η πατρίδα. Τι εννοώ, ότι εμείς μπορεί να είμαστε περίπου το 6 με 7% του ΑΕΠ, αλλά είμαστε περίπου το 30% του τουριστικού ΑΕΠ όμως της χώρας. Πολύ μεγάλη μερίδα. Ναι, έχουμε πολύ μεγάλη μερίδα και πιθανότατα συνεχώς θα είναι και αυξανόμενη. Γιατί σε αυτό το είδος τον τουρισμό, τον προσωπικό τουρισμό, που θα ξεφεύγει λίγο από το σημείο του να έρχονται με το πούλμαν ή να έρχονται με τα τσάρτερ κτλ., που ήταν λίγο πιο ιδιωτικός τουρισμός, που ο οποίος αρχίζει να αναπτύσσεται πάρα πολύ, η Κρήτη θα έχει πάλι τη μερίδα του λέοντος. Διότι η Κρήτη, με το να είναι ένα μεγάλο νησί, δίνει πολλές δυνατότητες διαφορετικής εικόνας στον επισκέπτη, που δύσκολα δίνουν τα ανταγωνιστικά με συσσαγωγικά νησιά της υπολείπου Ελλάδος. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο σημαντικό κομμάτι. Εγώ δεν είμαι ξενοδόχος. Πηγαίνω όμως στις επιχειρήσεις και μιλάω με τους ανθρώπους. Το πρώτο πρόβλημα το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει είναι η έλλειψη εργαζομένων. Άρα η πολιτεία, ναι μεν θα πρέπει να επενδύσει στην περισσότερη, στην αρτιότερη κατάρτιση των υπαρχόντων, ούτως ώστε να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα εργαζομένων, άρα και καλύτερη ποιότητα παραγόμενου έργου σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας, είτε στην Ευρώπη είτε στη Βόρεια Αφρική και στην Τουρκία, που τώρα μπορεί για γεωπολιτικούς λόγους να είναι εκτός, αλλά δεν θα είναι πάντα εκτός. Τώρα, εάν η χώρα χρειαστεί να εισάγει με νόμιμες διαδικασίες, προσέξτε αυτό που λέω, με νόμιμες διαδικασίες, να πάρουμε την πολιτική απόφαση να εισαχθούν εργαζόμενοι οι οποίοι να δουλέψουν όταν δεν υπάρχουν άλλοι, είναι κάτι το οποίο προσωπικά εγώ δεν το βλέπω προς την αρνητική του πλευρά. Είναι μια τακτική την οποία την έχουν εφαρμόσει δεκαετίες. Ο κ. Λογιάδης έχει σπουδάσει στη Γερμανία. Εσύ στη Γερμανία και το ξέρει πολύ καλά ότι οι χώρες του καπιταλιστικού βορρά ζουν με νόμιμους ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν από τον Νότο και δούλεψαν εκεί στα εργοστάσια της εποχής που έγινε, όταν έγινε η μεγάλη βιομηχανική, τρίτη βιομηχανική επανάσταση στις χώρες αυτές. Αυτή τη στιγμή, αλλά το θέμα είναι να είναι νόμιμο, και αυτό ισχύει και στον πρωτογενή τομέα. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή. Για την έλλειψη εργατικών. Στην ελαιοπαραγωγή, αυτή τη στιγμή ελαιοσυγκομιδή και στα ξενοδοχεία υπάρχει μείζον πρόβλημα έλλειψης εργαζομένων. Τους Έλληνες πρέπει να τους κάνουμε καλύτερους, αλλά εάν χρειαστεί πρέπει να θεσπιστούν οι διαδικασίες που να μπορούν νόμιμα να έχουμε ανθρώπους να δουλέψουν. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούμε να παράξουμε, κυρία Σφαγιανάκη. Είναι βέβαια ένα κομμάτι προς προβληματισμό, πώς γίνεται να έχουμε τόση έλλειψη εργαζομένων, είτε αφορά το τουριστικό κομμάτι, είτε αφορά το αγροτικό κομμάτι. Νομίζω ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε αρκετά βήματα σημαντικά για την εργασία. Αυτή τη στιγμή όλα αυτά που κάνουμε, την ηλεκτρονική κάρτα, τα υψηλότατα πρόστιμα, σε σημείο που είναι
σκοτώνουν επιχειρήσεις στα υψηλότερα φρούστα όταν έχουμε ανασφάλιστη εργασία. Το γεγονός ότι πάνε τρεις υπάλληλοι και αυτή τη στιγμή όταν βρούνε κάτι είναι πιο θεσμική η διαδικασία. Νομίζω ότι αυτό προστατεύει mm-hmm. πραγματικά τον εργαζόμενο. Πάμε λίγο και στο κομμάτι της υγείας. Δύσκολος θέλω... Δήμος, ο Δήμος Ηρακλείου, θα θυμίσουμε στον κύριο Μασπάτη και μπράβο του, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου τόσα χρόνια. Θέμα αλμυρού. Θέμα φαλάτωσης. Έχουμε τόσο νερό και το αφήνουμε και τρέχει στη θάλασσα. Είναι υποδομές οι οποίες χρόνια δεν γίνονται για να μην αγγιχθούν συμφέροντα κάποιων μικρών και ελάχιστων. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Όπως επίσης το θέμα του Airbnb. Πρέπει να περιοριστεί. Αυτό το ανεξέλεγκτο Airbnb καταστρέφει τον τουρισμό. Ένα λεπτό. Όπως επίσης. Γι' αυτό θέλω να πω μία κουβέντα. Μισό λεπτό να ολοκληρώσει την πρόταση του κ. Λογιάδη και αμέσως μετά. Όπως επίσης αυτό που λέμε και πολύ σωστά το είπε ο φίλος ο Γρηγόρης. Οι ξένοι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να ενσωματώνονται στην κοινωνία εδώ πέρα που εργάζονται. Εδώ ακόμη και δεύτερη γενιά Αλβανούς τους έχουμε αφήσει και έχουν φύγει. Και έχουν πάει πλέον Γερμανίες και Γαλλίες που έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και δεν τους δώσαμε καν ελληνική υπηκότητα. Γι' αυτό είναι τραγωδία του κράτους. Τι να κάνουμε. Το Airbnb, το οποίο είναι κάτι σημαντικό για την τοπική κοινωνία, ειδικά για την τοπική κοινωνία και την Ελλάδα γενικότερα, νομίζω ότι η διάσχιση του τουριστικού χρήματος σε μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες πλην των ιδιοκτητών των μεγάλων ξενοδοχείων είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε θετικά αυτό το πράγμα. Τώρα, ότι πρέπει αυτό να γίνει με ορθές ανταγωνιστικές διαδικασίες, δηλαδή να πληρώνουν ΦΠΑ, να έχουν εργαζόμενους που θα τους δηλώνουν. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει το Airbnb να το δούμε σαν μια επιχείρηση όταν γίνεται ειδικά στις τουριστικές περιοχές και να είναι κάτι το οποίο θα είναι ένα τουριστικό εισόδημα, γιατί είναι πάρα πολλοί οι οποίοι δεν θέλουν να πάνε στα μεγάλα ξενοδοχεία, θέλουν να πάνε σε σπίτια, θέλουν να πάνε σε βίλες. Είναι άλλο θέμα αυτό, αλλά θα πρέπει αυτά να λειτουργούν με τις προϋποθέσεις που λειτουργεί και το ξενοδοχείο. Γρηγόρη μου, εδώ πέρα δεν βρίσκουν άνθρωποι, γιατροί, παραδείγματος χάρη σε μικρά νησιά ή δάσκαλοι που θα πάνε να εργαστούν ή από το σώμα ασφαλείας. Είναι άλλο δεν θέμα. Δεν μυρίζουν μέρη αυτό να μένουν. Είναι άλλο θέμα. Διότι τα έχουν γίνει όλα Airbnb, έχουν εκτεταχθεί τιμές στο πέρα και στα μεγάλα αστικά κέντρα και στο. Εάν η πολιτεία, εάν αυτό το πράγμα είναι. Φέρνει χρήματα και φέρνει πλούτο στην περιοχή, είναι ευθύνη μετά της πολιτείας να δημιουργήσει συνθήκες και τους όρους για τους οποίους μπορούν οι υπάλληλοι να προσφέρουν. Όχι στους κολοσσούς, γιατί το μέρα 25 λέει 30 μέρες, δύο φορές από 30 μέρες και αν έχεις μέχρι 12 χιλιάρικα, πάνω από 12, αν έχεις λιγότερα από 12 χιλιάρικα, να βάλεις κι άλλο Airbnb στα έσοδά σου. Από εκεί πέρα όμως υπάρχουν κάτι κολοσσοί, οι οποίοι ολόκληρες πολυκατοικίες έχουν ανατρέψει σε Airbnb και δημιουργούν ουσιαστικά μια καταστροφή κατά στον τουρισμό. Θέλω να προλάβω να πούμε και για το κομμάτι της υγείας. Κύριε Πασπάτη, είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζει το κομμάτι της υγείας πάρα πολύ καλά. Είστε ένας επιστήμονας που είστε χρόνια στο χώρο της υγείας. Η εικόνα σήμερα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας σας καλύπτει και το ρωτάω αυτό γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι τόσο οι συνδικαλιστές από το νοσηλευτικό προσωπικό, ακόμα και το ιατρικό προσωπικό, παραπονιούνται για πολλές ώρες, για πολλές υπερορίες, για το ότι δεν βγαίνουν οι βάρδιες. Υπάρχουν κλινικές σε κάποια νοσοκομεία που υπολειτουργούν λόγω των ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό. Τι γίνεται με τις προσλήψεις? Κυρία Σαγιαννάκη, καταρχήν, επειδή εγώ. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι, δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ αυτή την αντωνυμία, αλλά πρέπει να βρίσκομαι σαν ένας υποψήφιος βουλευτής. Βεβαίως, αλλά γνωρίζετε το χώρο της υγείας. Ναι, το ξέρω. Γι' αυτό σας άλλο θέλω να πω. Πραγματικά νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Είναι η πρώτη μου φορά που το βλέπω στη Νέα Δημοκρατία αυτό, ότι ένα από τα τέσσερα ζητήματα τα οποία έχει βάλει στη φαρέτρα της, στις προτάσεις της, στους στόχους της Νέα Δημοκρατία, είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σημαίνει ότι έχουμε αναγνωρίσει πάρα πολύ καλά ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στα δημόσια νοσοκομεία, γιατί σε αυτά αναφέρεστε, είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει τουλάχιστον τώρα 10-12 χρόνια για πολλαπλούς παράγοντες που δεν προλαβαίνω να σας αναλύσω τώρα και οι οποίοι είναι πραγματικά μια εξίσωση πολυπαραγοντική που θέλει πολλές παρεμβάσεις. Η Νέα Δημοκρατία έκανε ένα νόμο, τον κύριο Λογιάς θα τον ξέρει, τον Νοέμβριο, τον ψήφισε η κυρία Γκάγκα, η επί υπουργίας της κυρίας Γκάγκας, η οποία τοποθετείται στο θέμα. Τα δημόσια νοσοκομεία θέλουν γιατρούς, αυτή τη στιγμή το μείζον πρόβλημα. Τα παλιά χρόνια λέγαμε δεν έχουμε νοσηλευτικό προσωπικό, δεν έχουμε υποστηρικτικό προσωπικό. Τώρα είναι περισσότερο γιατροί. Τώρα γιατροί είναι το οι γιατροί το πρόβλημα. Και γιατί είναι οι γιατροί το πρόβλημα? Διότι μια πολύ μεγάλο αριθμό γιατρών έφυγε τα χρόνια του μνημονίου, δεν θα ξαναγυρίσει με τους απαξιωτικούς μισθούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαδικασία, η διαδικασία της εξίσωσης προς τα κάτω
των μισθών των γιατρών του ΕΣΥ έχει δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία δεν είναι τουλάχιστον δημιουργική. Άρα ένα πρόβλημα είναι η μισθή. Η μισθή είναι τεράστιο πρόβλημα, διότι οι μισθοί των γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα 90% στην εποχή του μνημονίου υποδιπλασιάστηκαν. Δηλαδή την εξόντωση που υπέστησαν οι γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν την υπέστησαν άλλοι εργαζόμενοι σε τέτοια μαζικότητα, και επίσης η ζητούμενη εργασία ανέβηκε πάρα πολύ. Η ιατρική προχωρά, είχαμε μια εποχή μνημονίου που το μέσο εισόδημα στον Έλληνα δεν ήταν ψηλό, άρα απευθυνόταν συχνά στο δημόσιο νοσοκομείο, και αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις, κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνουν τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, μιλάω ακόμα σαν κυβέρνηση, είναι ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο έγινε το 1983, ήταν για τις συνθήκες της Ελλάδας του 1983, και κάναμε κόπεις, αντιγραφές από τα συστήματα τότε της Βορείου Ευρώπης. Στη Βόρεια Ευρώπη άλλαξαν πράγματα, εάν θέλουμε να το δούμε πιο μπροστά πρέπει να αλλάξουν και εδώ. Όμως ο κεντρικός μας γνώμονας, ο κεντρικός μας άξονας είναι ότι η σπονδυλική στήλη του συστήματος υγείας της χώρας θα είναι το δημόσιο σύστημα υγείας. Εγώ δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα το ελληνικό κράτος να δώσει μισθούς, ας πούμε, προμνημονίου που έδιδονται στους γιατρούς. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Εάν μπορούν να τους δώσουν, και τότε μπορούμε να μην μιλάμε ούτε για φιλελευθερωποίηση του συστήματος. Εάν όμως δεν γίνεται αυτό, αυτή τη στιγμή με αυξήσεις των 100 και 200 ευρώ, όταν όλοι οι συνάδελφοι βρίσκουν εργασία στον ιδιωτικό τομέα με λιγότερες ώρες εργασίας, με διπλάσιους μισθούς, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένας άνισος αγώνας. Να, κύριε Λογιάδη. Πάρα πολύ ωραία τα είπε ο φίλος μου ο Γρηγόρης, καταξιωμένος γιατρός, πάρα πολύ γνωστός, είναι και προσωπικός μου γιατρός, μπορώ να πω, πλήρη εμπιστοσύνη. Η ερώτηση είναι τι μισθούς λοιπόν έχει ο κύριος Γρηγόρης Πάνκου, ένας τόσο καλός γιατρός, τι μισθούς έχουν αυτοί οι νοσηλευτές, όπως σωστά είπε. Όλα αυτά είναι μνημονιακά θέματα. Είναι αυτό το οποίο πραγματικά εμάς μας θυμώνει, εμάς είναι ο λόγος που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στη Βουλή μέσα ως μέρα 25, διότι όλα αυτά τα μνημονιακά θέματα, η απαξίωση του ΕΣΥ πρώτα απ' όλα και μετά η ιδιωτικοποίησή του, όπως γίνεται και σε άλλους τομείς της οικονομίας, συμβαίνει παντού. Βλέπουμε ότι τα νοσοκομεία μας δυστυχώς έχουν καταρρεύσει, το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει απαξιωθεί. Πριν από λίγο καιρό είχα πάει και στην Ιερά Πέτρα, κλείνει εκεί πέρα το δημόσιο νοσοκομείο και δίπλα ανοίγει μια ιδιωτική κλινική. Βέβαια, πώς αλλιώς θα γίνει. Και παντού τα ίδια. Άρα λοιπόν, θέμα ασφαλώς και μισθών, ασφαλώς και προσωπικού, ασφαλώς και γιατρών και νοσηλευτών και στο γενικότερο πλαίσιο είναι θέμα οικονομικό. Άρα λοιπόν, πρέπει παραδείγματος χάρη το χρηματιστήριο ενέργειας που λέμε να καταργηθεί. Είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε αυτό. Αυτό θέλει ρήξη. Αυτό που λέμε λοιπόν ως μέρα 25 πρέπει να κάνουμε ρήξη. Γι' αυτό ακριβώς προετοιμάζουμε τον κόσμο με κάθε σχέδιό μας στο θέμα αυτό. Η Ελλάδα δεν είναι βιώσιμη όπως πάει μέχρι σήμερα με τα μνημόνια όλα αυτά, τα οποία μας έχουν καταδικάσει στην πλήρη ιδιωτικοποίηση πλέον του ΕΣΥ. Βλέπετε, παραδείγματος χάρη, το ίδρυμα Βαρντογιάννη, το ίδρυμα Λάτσι, κάνουν δωρές στα νοσοκομεία και μετά τα αγοράζουν από την πίσω πόρτα. Ιδιωτικοποιούμε το δημόσιο σύστημα υγείας από την πίσω πόρτα και άμεσα. Έχουν περάσει οι νόμοι για αυτό το πράγμα. Η κυρία Βαρντογιάννη έχει πάρει το Ίδρυμα Βαρντογιάννη, έχει πάρει και ο Λάτσης, έχουν πάρει νοσοκομεία να τα διαχειρίζονται αυτοί. Τι περιλαμβάνει η ρήξη, κύριε Λογιάδη, και το ρωτάω αυτό γιατί κάνετε αρκετές αναφορές στο κομμάτι της ρήξης, γιατί την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών και αφού κάποιοι πάρουν τις διερευνητικές εντολές, θα κληθείτε, εφόσον λοιπόν και εσείς είστε μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να συγκυβερνήσετε εφόσον βρείτε κοινό πεδίο συζήτησης. Όταν μιλάμε για ρήξη, τι περιλαμβάνει αυτή η ρήξη? Πρώτα απ' όλα, πολύ σωστά, η ρήξη. Η ρήξη σημαίνει ότι το πρόγραμμα των 100 ημερών, παραδείγματος χάρη του ΜΕΡΑ25, στο συγκεκριμένο σημείο, παραδείγματος χάρη, άμεση κατάργηση του χρηματιστήριου ενέργειας, το οποίο έχει εκτινάξει το ανακρίβεια για το κόστος ζωής στον ουρανό. Παραδείγματος χάρη, αυτόματη την αριθμική αναπροσαρμογή για τους χαμηλόμισθους, για τον βασικό μισθό και για τους χαμηλοσυνταξίουχους. Περιλαμβάνει επίσης την κατάργηση του Ηρακλή, αυτό το κατάπτυστο πλατφόρμα που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία σήμερα σε μεγαλύτερο βαθμό, για τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας. Αυτά όλα σημαίνουν ότι μείωση του ΦΠΑ, μονομερός. Όλα αυτά μονομερός εκ μέρους μιας κυβέρνησης μέρα 25. Αυτό σημαίνει ρήξη. Και εάν σου πούνε οι θεσμοί, οι τρόικες και αυτοί όλοι, σε αυτούς που έχουν χωρίσει όλα αυτά τα μνημονιακά κόμματα τη δημόσια περιουσία του ελληνικού λαού για 99 χρόνια,
Με ποιους βλέπετε ότι θα μπορούσατε να βρείτε βικουάωτα και να συζητήσετε το δικό σας το κυβερνητικό πρόγραμμα? Με όλο τον κόσμο. Με ποια πολιτικά κόμματα που τώρα θα μπορούσαν να κυβερνήσουν? Αυτή τη στιγμή, την ώρα που και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία έχουν υπογράψει τα μνημόνια και έχουν βάλει την Ελλάδα σε αυτή τη φυλακή χρέους, με κανένα από αυτούς. Είναι δεδομένο πλέον. Και εμείς, μάλιστα, ως μικρότερο κόμμα, Γιάννης Βαρουφάκης στη Βουλή είχε πει: είμαστε το μικρότερο κόμμα, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τις προτάσεις μας, τις έχουμε καταγράψει, είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ αμέσως απάντησε: μετά τις εκλογές. Μα μετά τις εκλογές, κυρία Σπακινάκη μου, δεν έχουμε το χρόνο στην Ελλάδα βάσει συντάγματος να κάνουμε ένα πρόγραμμα, μια σύγκληση, να δούμε που μπορεί να συγκλίνουμε. Ναι, εντάξει, κατά τα ψέματα όμως, πάντα η σύγκληση και οι όποιες δημόσιος διάλογος λοιπόν πριν από τις εκλογές, το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν απεδέχθη. Όλα αυτά λοιπόν τη βλέπω πίσω ως μέρα 25, ότι την επόμενη μέρα Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ θα κάνουν μία συγκυβέρνηση. Μα δεν διαβάζω τίποτα. Εγώ τους βλέπω στη Βουλή μέσα, το είδα και την ημέρα που μπαίνει άλλη οπτική γωνία, την ημέρα που μίλαγε ο Ζελένσκι στη Βουλή. Ήταν όλη η Νέα Δημοκρατία εκεί πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία πήγαμε και μόλις ακούσαμε Αζόφ, σηκωθήκαμε και φύγαμε. Και μείναν οι τρεις να χειροκροτούν ποιον, τον Αζόφ, τον Ζελένσκι ή τον Πρωθυπουργό. Είναι έτσι, κύριε Πασπάτη, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ οδεύουν προς συγκυβέρνηση την επόμενη των εκλογών, όπως λέει το μέρα 25. Εκτιμώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει μια πολιτική υπεροχή η οποία θα εκφραστεί και αριθμητικά αλλά και κοινωνικά. Είναι δύσκολο να μην είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ή, εάν ο κόσμος το επιθυμεί, να μην είναι τουλάχιστον ο κεντρικός άξονας της επόμενης ελληνικής κυβερνήσεως, καθότι πιστεύω ότι έχουμε ποσοστά τέτοια που μας κάνουν να είμαστε το κύριο κομμάτι του ελληνικού λαού. Όταν λέμε να είμαστε αυτοδύναμοι, κυρία Σφαγιανάκη, δεν είναι γιατί είμαστε αλαζόνες και θέλουμε τις καρέκλες. Δεν θέλει ο Μητσοτάκης υποχρεωτικά να κάνει την καρέκλα και να μην αμφισβητεί κανείς. Θέλει να κάνει αυτό που λέει ο κύριος Λογιάδης, τη ρήξη. Ρήξη έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί, ξέρετε, θα πω μία λέξη που δεν συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία επικοινωνιακά. Τα τέμπη. Το κράτος των τεμπών. Για να κάνει ρήξη με αυτό το κράτος των τεμπών, χρειάζεται με ένα συγκεκριμένο άξονα πολιτική σκέψη να ξέρει πού θε να την πα στη χώρα. Η διαφορά μα με το ΜΕΡΑ25 είναι ότι εμεί έχουμε αρχή, μέση, τέλο. Μπορεί να είμαστε στην αρχή ή στη μέση, ξέρουμε το τέλο όμω. Ξέρουμε πού θέλουμε πολιτικά να οδηγήσουμε τη χώρα. Το ΜΕΡΑ25 έχει μια αίωλη πολιτική και τα άλλα κόμματα τη αντιπολιτεύσεω. Εμεί, παραδείγματο χάρη, από το ΠΑΣΟΚ έχουμε δύο σημαντικέ διαφορέ. Πολύ σημαντικέ. Το πρώτο είναι το άρθρο 16. Είμαστε υπέρ της ελευθεροποίησης της δυνατότητας να γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα, τα οποία να είναι σε συνεργασία με το δημόσιο, και είμαστε και υπέρ της αξιολόγησης. Και όταν λέω αξιολόγηση, εννοώ ανταγωνιστική αξιολόγηση. Κάτι το οποίο είναι καθημερινή μέρα, όπως το ξέρετε πολύ καλά εσείς, στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι δύο σημαντικές διαφορές. Από την άλλη, πιστεύω. Σημεία σύγκλησης. Σημεία σύγκλησης, κοιτάξτε να δείτε. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι αν ο ελληνικός λαός επιβάλλει να γίνει σύγκληση, που δεν θα το επιβάλλει, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, εμείς είμαστε άνθρωποι που τηρούμε τις συνταγματικές επιταγές, δηλαδή τις λαϊκές επιταγές. Ότι εκθέτουμε αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης τα προβλήματα, το σκεπτικό του, τη σκέψη του, τον τρόπο με τον οποίο θέλει να πάει τα πράγματα. Εάν αυτό το εγκρίνει ο ελληνικός λαός, έχει καλώς. Εάν αυτό ο ελληνικός λαός δώσει εντολή, σε εισαγωγικά τη λέξη, να γίνει με εκτός, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε την επόμενη μέρα. Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να διαχειριστεί και εθνικά θέματα που βάσει συντάγματος χρειάζονται πάνω από 180 βουλευτές για να περάσουν εθνικά θέματα εθνικής κυριαρχίας, Αιγαίων, ανατολικά νησιά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Αυτό να είναι επίτρεπτο να συζητάει ο Πρωθυπουργός τέτοια πράγματα. Άρα λοιπόν, και μάλιστα αυτές όλες τις συζητήσεις για τα εθνικά μας θέματα πρέπει να γίνουν προεκλογικά και όχι όπως είπε ο κ. Δένδιας, μετά λέει τις εκλογές να σας ενημερώσουμε. Αυτά λοιπόν τα εθνικά θέματα χρειάζονται μια πλειοψηφία στη Βουλή 180 και πάνω βουλευτών, που βλέπουμε ότι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στη μέση θα τους διαφοροποιήσει. Μάλιστα. Και δεν τους διαφοροποιεί και τίποτα. Τους βλέπουμε κάθε μέρα στη Βουλή με τα νομοσχέδια. Μα είναι αστείο στη Βουλή να βλέπουμε ότι έρχεται η Νέα Δημοκρατία, φέρει ένα νομοσχέδιο, το υπεραμείνεται, έρχεται το ΣΥΡΙΖΑ στην αρχή στην Επιτροπή, το επικρίνει, έρχεται ο ΠΑΣΟΚ και λέει και από εδώ και από εκεί. Μετά βγαίνει ο Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και λέει: είναι μνημονιακό νομοσχέδιο, μας το έχουν τσεκάρει οι νομικοί των θεσμών και πρέπει να το υπογράψουμε. Και τέλος ημέρας το υπογράψει και τρεις, κυρία Σφακιανάκη μου. Τι να κάνουμε. Βλέπετε ξεκάθαρα λοιπόν την κυβερνητική συνεργασία. Και από την πρώτη Κυριακή προφανώς μπορεί να γίνει, δηλαδή δεν παίζουμε με τις εκλογές. Ξέρετε, και τόσα τα θέματα παγκόσμια αυτή τη στιγμή με τις τράπεζες που καταραίουν, που μπορεί να πούνε στους τρεις μαζί: κάντε μια κυβέρνηση για να μην έχετε αστάθειες και υπογράψτε και όλα αυτά. Ίσως με τον debate
debate των επόμενων ημερών είναι που λίγο να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν και πού έχουν σημεία σύγκληση πολιτική. Και να παραγωγούν ταυτόχρονα τι γίνεται στο εξωτερικό με την κατάρρευση του παγκόσμιου συστήματος. Ωραία. Λοιπόν, επειδή δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει και πριν σας αποδεσμεύσω, απευθύνεστε στο νομό Ηρακλείου, απευθύνεστε στους κατοίκους του νομού Ηρακλείου και ζητάτε την ψήφο των πολιτών. Θα ήθελα πολύ, πολύ σύντομα, κύριε Λογιάδη, ξεκινώντας από εσάς, έτσι σε ένα λεπτό επιγραμματικά, τις προτεραιότητες τις δικές σας, τις προσωπικές, ό,τι έχει να κάνει με το νομό Ηρακλείου. Οι προτεραιότητες πρώτα απ' όλα είναι το να μπορεί ο κόσμος να ζήσει. Άρα λοιπόν αυτό που είπα και προηγουμένως, κατάργηση του χρηματιστήριου ενέργειας. Δεύτερον, κατάργηση του Ηρακλή, του σχέδιου Ηρακλή που έχει εκτινάξει, που τους πληστηριασμούς στον ουρανό και φεύγουν οι άνθρωποι από τα σπίτια τους. Στήριξη των υποδομών για την Κρήτη. Πολύ βασικό αυτό το κομμάτι που αναπτύξαμε προηγουμένως. Πέρα από το ΒΟΑΚ και όλες οι υποδομές και όλο το ανθρώπινο δυναμικό. Στήριξη των ανθρώπων εδώ πέρα στην Κρήτη. Όλα αυτά τα θέματα είναι πρώτιστα για μας το ΜέΡΑ25. Γι' αυτό λέμε αυτό που πιστεύουμε και πιστεύουμε αυτό που λέμε. Γι' αυτό ουσιαστικά λέμε και τι θέμα ρίξη. Γι' αυτό ουσιαστικά λέμε για να είμαστε έτοιμοι για τη ρίξη τι πρέπει να κάνουμε. Τα έχουμε πει όλα. Σας ευχαριστώ, κύριε Πασπάτη. Κοιτάξτε να δείτε. Εκτίθεμαι με ένα πολιτικό οργανισμό ο οποίος νομίζω ότι αν το συγκρίνεις με το ΣΥΡΙΖΑ, με τον προηγούμενο πολιτικό οργανισμό που διοίκησε τη χώρα, νομίζω ότι τα πλεονεκτήματα τουλάχιστον στην πλειονότητα των Ελλήνων είναι εμφανή. Άρα αυτή τη στιγμή προσπαθούμε μέσα με μια ομάδα που έδειξε τι μπορεί να κάνει και ευελπιστεί να κάνει ακόμα πράγματα παραπάνω. Από την άλλη, προσωπικά εγώ έχω μια παρουσία σε διάφορους τομείς της κοινωνίας του Ηρακλείου για κοντά στα 30 χρόνια πια και νομίζω ότι γνωρίζω κάποια προβλήματα εκ των έσω σε συγκεκριμένους τομείς, φυσικά δεν μπορεί να τα ξέρεις όλα, και σε ενδεχόμενη εκλογή μου θα μπορούσα να βοηθήσω δημιουργικά. Εύχομαι και στους δύο καλή επιτυχία. Εύχομαι τον καλύτερο, φυσικά το καλύτερο για τον τόπο μας. Σας ευχαριστώ θερμά για την πολιτική συζήτηση σήμερα και καλή δύναμη στο υπόλοιπο του προεκλογικού αγώνα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν ο κύριος Γιώργος Λογιάδης, υποψήφιος του ΜέΡΑ25 και βουλευτής του ΜέΡΑ25 εκ νέου υποψήφιος, και ο κύριος Γρηγόρης Πασπάτης, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία εδώ στο Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ θερμά. Εμείς θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή. Εμείς ευχαριστούμε το 984. Σας ευχαριστούμε πολύ.